Όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι η εξαποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να εξασφαλίσει ενιαίο τρόπο παρακολούθησης και αντίστοιχα ελέγχου και απομείωσης της ύλης. Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο το Υπουργείο Παιδείας δεν διασφαλίζει το αδιάβλητο της αξιολόγησης, νομιμοποιεί σχολεία διαφορετικών ταχυτήτων, διαμορφώνει διαφοροποιημένο πλαίσιο αξιολόγησης, πράγμα που αντίκειται στον ενιαίο χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης. Επιτείνει το άγχος των μαθητών σε μια περίοδο όπου τα ίδια τα παιδιά είναι ήδη ψυχολογικά πιεσμένα. Απαξιώνει ακόμα περισσότερο την εκπαιδευτική διαδικασία. Ως ανώτατη της Ομοσπονδία Γονέων θεωρούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να δημιουργήσει μια ψεύτικη εικόνα κανονικής λειτουργίας του σχολείου. Ότι γίνεται πλήρη διδασκαλία της διδακτέας ύλης, ότι θα έχουν μια κανονική βαθμολόγηση βαθμολόγηση των μαθητών. Άρα απαλλάσσεται και το Υπουργείο να βρει τρόπους πραγματικής και διαζώσης εκπαίδευση και κάλυψη της ύλης που δεν μπορεί να καλυφθεί για όλους και αποτελεσματικά μέσω της εξαποστάσεως διδασκαλίας. Δηλαδή ο κάθε γονιός θα πάρει στα χέρια του έναν έλεγχο επίδοσης που θα τον καθησυχάζει ότι το παιδί του διδάχθηκε και έμαθε αυτά που έπρεπε. Ως γονείς αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε ώστε το Υπουργείο Παιδείας να πάρει τα ουσιαστικά μέτρα για το ασφαλή άνοιγμα των σχολείων με τους όρους που εμείς και τα παιδιά μας βάλαμε το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή αραίωση των τάξεων με 15 μαθητές, μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών βοηθητικού προσωπικού, μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ. Και αυτό γιατί θεωρούμε την διαζώση σε εκπαιδευτική διαδικασία αναντικατάστατη. Και ενώ απαιτούμε παράταση του τετραμήνου, πραγματική κάλυψη της ύλης, διαζώσης, αξιολόγηση των μαθητών με την επιστροφή στην τάξη, αναπροσαρμογή της ύλης, ανατάξη, κατάργηση της τράπεζας θεμάτων, έρχεται η κυβέρνηση και φέρνει άλλο ένα νομοσχέδιο, αυτή τη φορά για την επαγγελματική εκπαίδευση, με μία σειρά άρθρων που ανταγωνίζονται το ένα το άλλο σε αντιδραστικότητα. Ένα νομοσχέδιο που πετά χιλιάδες παιδιά στην πρόωρη κατάρτιση και την ανήλικη εργασία από 15 ετών, όπως έχει προγραμματίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, φτιάχνοντας φτηνούς ευέλικτους εργαζόμενους με εφήμερες δεξιότητες, οδηγώντας το κλείσιμο ειδικοτήτων τα ΕΠΑΣ. Να αποσυρθεί και στο σύνολό του το αντιδραστικό νομοσχέδιο που προωθεί μισή ζωή, μισή δουλειά στους μαθητές, την ανήλικη εργασία. Ούτε ένας μαθητής αποκλεισμένος από το σχολείο.